Είμαι όμως πολύ χαρούμενη γιατί έχω δίπλα μου τον νέο πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Είναι ο κύριος Κυριάκος Γιαννόπουλος, πολύ γνωστός σε όλους μας, γιατί είσαστε και ένας θρύλος του πόλο, έτσι, αθλητής με πάρα πολλές επιτυχίες. Να σας καλωσορίσω, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Δεν ξέρω αν το δικό σας άλμα θα είναι τέτοιο όπως αυτό που παρακολουθούσαμε έχει πριν. Έχει λίγο πάντως από το μέτα. Έχει ή λίγο. Μετά. Έχει. Λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι νέοι στόχοι. Να πούμε αρχικά ότι αλλάζει σελίδα η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Μπορεί και πολλοί να μην περίμεναν το όνομά σας, να περίμεναν άλλα ονόματα στην θέση που βρίσκεστε σήμερα. Αλλά έρχεστε και θέλω να δω τι αλλαγές θέλετε να φέρετε, με ποιους θα συνεργαστείτε, με ποιους ίσως όχι, γιατί τίποτα. Δεν είναι τυχαίο, το έχετε πει και σε προηγούμενη συνέντευξή σας, ότι όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο, όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Πράγματι έφτασε η στιγμή και ο χρόνος να γίνει μια αλλαγή στην Ομοσπονδία. Τα πράγματα, όπως πρέπει να γίνεται και στη ζωή, τα πράγματα είχαν κατά κάποιο τρόπο τελματώσει και νομίζω ότι η δικιά μας η ομάδα, η οποία ανέλαβε τα ηνία της Ομοσπονδίας πριν από 7 χρόνια, ήταν αναγκαίο να έρθει στα πράγματα. Νομίζω ότι ο κόσμος του Υγρού Στίβου την περίμενε αυτή την αλλαγή, γι' αυτό άλλωστε και μας τίμησε με την ψήφο του, αλλά και τα δείγματα τα οποία δώσαμε αυτό το χρονικό διάστημα από την ημέρα που αναλάβαμε μέχρι και σήμερα είναι νομίζω ορατά σε κάθε έναν ο οποίος ασχολείται με τα αθλήματα της πισίνας. Είχαμε μεγάλες επιτυχίες όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι μόνο σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά κυρίως στο θέμα της οργάνωσης, και μια και μιλήσατε για οράματα, στο θέμα της οργάνωσης και εντός της Ελλάδος, αλλά και εκτός της Ελλάδος. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε και υποσχεθήκαμε πριν από τους Ολυμπιακούς, πριν από τις εκλογές, θα τα φέρουμε εις πέρας και νομίζω ότι το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Εσείς είστε, όπως είπα, ένας κατά βάση αθλητής, έτσι, του πόλο, άρα έχετε άμεση επαφή με αυτό που λέμε με το υγρό στοιχείο, γνωρίζετε τα προβλήματα από μέσα. Θέλω να μου πείτε πόσο αυτό βοηθάει στο να καταλαβαίνετε και τα ζητήματα των αθλητών, που αυτά καλείστε να λύσετε βεβαίως, τις ανησυχίες τους, πώς βλέπετε την ομάδα, την εθνική, ήσασταν άλλωστε και κομμάτι της εθνικής, έχετε κι εσείς πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλες αυτές λοιπόν τις αγωνίες που έχουν οι αθλητές για να προχωρήσουν μπροστά, τις βιώνετε, τις ξέρετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά προερχόμενος και εγώ μέσα από αυτό το χώρο, πριν από αρκετά χρόνια, καταλαβαίνω και τις αγωνίες και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αθλητές, είτε σε ατομικά αθλήματα είτε σε ομαδικά αθλήματα. Ανοίγω μία παρένθεση για να δικαιολογήσω αυτό που είπα, ότι ήθελα να πω ότι δηλαδή, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει αυτή τη στιγμή 6 αθλήματα, 5 εκ των οποίων είναι Ολυμπιακά αθλήματα. Δηλαδή είναι μια πολυομοσπονδία με 5 αθλήματα ξεχωριστά, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και από μόνα τους ξεχωριστές ομοσπονδίες. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι αθλητές μας αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πάντα αντιμετωπίζανε προβλήματα, αλλά τώρα όμως θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει την ικανότητα να λύσει ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα οποία τους απασχολούν, ώστε να μετέχουν σε μεγάλους αγώνες, διεθνείς αγώνες, χωρίς να σκέφτονται οτιδήποτε άλλο εκτός από το να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η φετινή μας επιτυχία νομίζω ότι ήταν αξεπέραστη. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πραγματικά. Ευελπιστούμε και σε άλλες το προσεχές μέλλον, είτε σε παγκόσμια πρωταθλήματα, είτε σε ευρωπαϊκά, αλλά και στο μεγάλο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους προπονητές μας και στους αθλητές μας, να συμπαραστακόμαστε όχι μόνο να τους λύνουμε προβλήματα, αλλά και ηθικά και ψυχικά. Και κυρίως, και αυτός είναι και ένας λόγος που σήμερα βρίσκομαι στην ωραία Πάτρα, μια πόλη η οποία έχει μεγάλη παράδοση στον υγρό στίβο, να είμαστε κοντά και στα σωματεία. Να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους και να προσπαθούμε να τα λύνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι
Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα, μιλάμε με όλους, τους θεωρούμε όλους όχι μόνο φίλους αλλά και συνεργάτες, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτή την άμεση επαφή θα μπορούμε και εμείς να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα προβλήματά τους, αλλά και να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις όπου προκύψει. Όπου προκύψει. Το κομμάτι των υποδομών, που είναι σίγουρα ένα από τα βασικά για τους αθλητές του υγρού στίβου, θα το πω έτσι, σας απασχολεί? Εννοώ ότι δεν είναι εύκολο να υπάρχουν υποδομές σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας, όπου μπορεί να υπάρχει ένα ταλέντο, ένας νέος αθλητής που θέλει να δοκιμαστεί. Γι' αυτό υπάρχουν λύσεις, υπάρχει αυτό το όραμα που λέγαμε πριν, ενδεχομένως να δούμε να γίνονται νέα έργα. Κοιτάξτε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η ζωή μας. Προφανώς όμως και υπάρχουν λύσεις. Και αυτές οι λύσεις όμως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε μία μέρα. Είναι γεγονός ότι πλέον όλο και περισσότερος κόσμος, όλο και περισσότερα παιδιά έρχονται στο χώρο του υγρού στίβου στα κολυβητήρια. Το κολυβητήριο αυτό καθεαυτό από μόνο του είναι μία δύσκολη κατασκευή. Είναι ένα δύσκολο εργαλείο προπόνησης. Έχουμε κολυβητήρια στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε τόσα όσα θα χρειαζόμασταν ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Πόσο μάλλον ύστερα από τόσες μεγάλες επιτυχίες που όλο και περισσότερα παιδιά έρχονται, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, και ευχαριστούμε και τους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στις πισίνες. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα, θα το έλεγα, μεγαλόπνοο σχέδιο, θα διαμορφωθεί τους αμέσως προσεχείς μήνες, ώστε νέα κολυβητήρια και με νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις να προσθεθούν στη φαρέτρα της Κολυβητικής Ομοσπονδίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι βρίσκουμε αυτιά που μας ακούνε, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε πολύ καλύτερα νέα να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, στην Πάτρα φαντάζομαι πήγατε στις εγκαταστάσεις, όπου είχαμε και πρόσφατα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, είχαμε στην Πάτρα και έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Ήδη έχει δρομολογηθεί στην Αγία το κολυβητήριο, εκεί όπου και συναισθηματικά με γεμίζει, γιατί έκανα πολλά παιχνίδια με αντίπαλο τον ναυτικό όμιλο Πατρών. Είναι ένα κολυβητήριο το οποίο θα δώσει, νομίζω, ιδιαίτερη πνοή στον υγρό στίβο της Πάτρας. Ξέρετε, μέσα από αυτή την πόλη βγήκανε πάρα πολύ μεγάλοι αθλητές και συνεχίζουν και βγαίνουν, και μάλιστα στις τελευταίες διακρίσεις που είχαμε σε κολύμβηση αλλά και σε υδατοσφαίριση, πολλά παιδιά από την Πάτρα τους δόθηκε ευκαιρία και την αρπάξανε, και είναι πλέον μεταλλιούχοι είτε σε παγκόσμια πρωταθλήματα είτε σε πανευρωπαϊκά. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι παιδιά από την περιφέρεια επανδρώνουν τις εθνικές ομάδες, αλλά να προχωρήσω ένα βήμα παρακάτω. Θέλουμε αυτό να συνδυαστεί και με μεγάλες διοργανώσεις που θα γίνουν σε όλη την περιφέρεια. Μία από τις πόλεις στις οποίες σκεφτόμαστε να διοργανώσουμε μεγάλους αγώνες, διεθνείς αγώνες, είναι και η Πάτρα, γιατί διαθέτει ένα από τα αιώτερα κολυβητήρια της Ελλάδος. Έγιναν άλλωστε πρόσφατα εδώ και οι Μεσογειακοί αγώνες. Πολύ οπότε σωστά. Υπάρχει, νομίζω, πλέον και το γνώδι, δηλαδή ξέρουν πώς να το κάνουν. Υπάρχει το γνωστικό επίπεδο γύρω από κομμάτια που χρειάζονται για τη διοργάνωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια τέτοια εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, αυτό το οποίο λέτε, γιατί υπάρχει τεχνογνωσία. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν κάνει αγώνες και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν και να κάνουμε και άλλους αγώνες. Αυτό είναι ίσως μετά την εγκατάσταση το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να κοιτάμε εκεί που θέλουμε να διοργανώσουμε αγώνες. Και η Πάτρα τα διαθέτει και τα δύο. Αν βάζαμε μία λίστα με προτεραιότητες. Τώρα εδώ γρήγορα πράγματα πέρα από το κομμάτι των υποδομών που συζητήσαμε. Στη δική σας λίστα τι είναι, τι έρχεται πρώτο? Να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ενόπλα στα κολυβητήρια. Και θα ήθελα να πω, επ' ευκαιρία που μου δίνεται και την δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα μαζί, να πω στους γονείς ότι οι πισίνες, ο υγρός στίβος είναι ένα υγιές περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν με ασφάλεια και θα πάρουν τις βάσεις για να γίνουν σωστοί άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Θα ήθελα λοιπόν να τους προτρέψω, να τους παρακαλέσω να εμπιστευτούν τα παιδιά τους σε καλούς προπονητές, γιατί πραγματικά έχουμε καλούς προπονητές,
και να είναι σίγουροι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουν να γίνουν πολύ καλύτεροι άνθρωποι. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά τις υποδομές η ανάπτυξη είναι το αμέσως επόμενο βήμα το οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και προφανώς και οι εθνικές μας ομάδες, εκεί δηλαδή που έχουμε την παρουσία μας στο διεθνές στερέωμα, να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και να εδραιώσουμε την παρουσία μας στα μετάλλια. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να ευχηθώ καλή αρχή στη νέα σας θέση και μακάρι να τα καταφέρετε και να τα καταφέρουμε όλοι μαζί, να ενισχύσουμε τον ελληνικό αθλητισμό, όποιο άθλημα και αν είναι αυτό, και γιατί όχι και την εκολύμβηση που εννοείται πρέπει να είμαστε και κάτι... Πώς να το πω, κάτι παραπάνω να δώσουμε στην κολύμβηση. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε τις θάλασσές μας, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Ευχαριστώ να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.